Λοιπόν, Πέτρο μου, πολλές φορές θα αντιμετώπισες προβλήματα με τα... Από αυτά σου. Μετά από αυτά σου. Ναι. Θα ήθελες να είναι λίγο διαφορετικά, λίγο βεβαίως, πιο ισορροπημένα, λίγο. Επίσης... Ισορροπημένα, γιατί είναι τρελά. Λένε τρελαμάρες. Άλλο ένα πιο πάνω, πιο... αλλά θα ήθελες κάπως να είναι πιο καλοφτιαγμένα. Συμμετρικά. Ακριβώς. Επίσης, εσείς κυρίες μου, πόσες φορές δεν έχετε ακούσει τη φράση «Α, η Γεωργία έχει...» Πόσες φορές δεν ονειρευτήκατε να είναι πραγματικότητα αυτή η φράση. Τώρα μπορείτε. Πολλές φορές λέω εγώ εξ ονόματι των κυριών. Βεβαίως. Τώρα μπορεί τα όνειρά σας να γίνουν πραγματικότητα, να αποκτήσετε κι εσείς όρχης, χάρης σε αυτή την κυρία. Λοιπόν, μαζί μας είναι η Μπρίνα. Πρώτη φορά, συγγνώμη, πρώτη φορά στην εκπομπή μαζί μας, την ανακαλύψαμε και ένα φοβερό θέμα θα παρουσιάσουμε. Μπρίνα, καλώς όρισες. Θα μιλήσουμε για ίδια. Η Μπρίνα είναι μακιγιέζ, έχει έναν δικό της χώρο. Πού είναι το μαγαζί σου? Στο Άνω Χαλάνδρη. Μπάρ για ίδια. Είναι ακριβώς μόνο ίδια. Έχει και άλλες υπηρεσίες, αλλά αυτό είναι το άτομο μας. Είναι, ναι, το στοιχείο σου. Είναι το στοιχείο της, γιατί είναι, παιδιά, το μοναδικό, το εξαιρετικό, όπως λέει και η Φέη Σκουρδά. Του λέει, Γιώργο, το άκουσες? Έχουν φτιάξει τέτοιου μπαρ για αυτά. Τι μπαρ και λες, πιάσε δύο από αυτά. Όχι, πας και, στα φτιάχνουνε, γατάκι. Έχετε ακούσει ποτέ για extension παιδιών? Έχουμε οι περισσότερες βάλει extension στα μαλλιά μας κατά καιρούς. Σήμερα λοιπόν θα σας αποκαλύψουμε ότι υπάρχουν και τα extension παιδιών. Θέλω να δούμε τις φωτογραφίες και μετά να ξεκινήσουμε με την Πρίνα, να τη δούμε πώς δουλεύει. Θα μας μιλήσεις για τα νέα σχήματα που είναι στη μόδα τώρα, αλλά κυρίως για αυτό που εγώ δεν το έχω ξαναδεί. Extension στα παιδιά. Έχουν βάλει στα ποφτά τους οι γυναίκες τα... Ναι, ναι. Ήδη. Και τώρα ήρθε και extension από αυτόν που είναι και για άντρες και για γυναίκες. Και δεν το έχω ξαναδεί, Γιώργο μου, έλεγε η Σκορδά. Αυτά τα unisex και είναι τάξη πραγμάτων θα μας φάει. Εμένα μου αρέσει αυτή η ιδέα. Εγώ θέλω να πάω εκεί να μου βάλουν extension στα... Πήγαινε στον μπαρ αυτό. Για να είναι πώς είναι τα μαλλιά. Πες ένα τζιν με τόνικ και δύο extension από αυτόν. Πώς είναι τα μαλλιά της Τρέμη. Ναι. Να είναι και τα τέτοια με extension. Δεν μου αρέσει καθόλου ο συνειρμός. Βλέπω εδώ μία φωτογραφία, την πρώτη. Εδώ έχουμε προσθέσει σε μια κυρία πηδάκια για να παραστεί στο γάμο της κόρης της. Με φυσικά ίδια. Γιατί, δεν μπορεί να πάει, επειδή δεν ξέρετε, λέτε και τι χρειάζονται αυτά. Ορίστε, η κυρία ήθελε να πάει στο γάμο της κόρης της και δεν είχε δικά της. Πήγε και έβαλε με extension, της φτιάξανε για να μπορεί να πάει με αξιοπρέπεια στο γάμο της κόρης της. Ναι, γιατί και εσείς όταν έχετε γάμους από κόρες, κυρίες μου, μην πάτε ποτέ και από παιδιά. Και από παιδιά, παιδιά και γυναίκες, κατάλαβα. Και από και αγόρια. Και σε βάφτιση. Και σε βάφτιση. Και σε από βάφτιση μπορεί να θες να πας. Φορέστε τα. Πηγαίνετε στο μάρ αυτό και δύο. Να. Ναι, και αμελέτητα. Δύο αμελέτητα. Θέλω να κάνω extension τέτοιων πραγμάτων. Γιατί δεν μπορώ, έχω γάμο. Τι θα φορέσει. Δες, σου λέει η κυρία, με τι τουαλέτα θα τα συνδυάσει. Τσακ, και αμέσως. Πρέπει να είσαι μοναδική στην Ελλάδα που κάνει extension. Είναι λίγοι μάλλον. Είναι... Το... Εγώ δεν το έχω ξαναδεί. Το έχω δει στο Instagram από κάποιες αισθητικούς, τέλος πάντων στο εξωτερικό, που το κάνουν σε κάποια έτσι πολύ professional μακιγιάζ. Εντάξει, τα ίδια είναι η αδυναμία. Είναι η αδυναμία. Λατρεύω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Όχι, εμείς ευχαριστούμε. Εγώ πιο πολύ από σένα την ευχαριστώ. Αφού είναι και αδυναμία τη. Εντάξει, όχι. Ο καθένας με τις αδυναμίες του. Μ' αρέσει το μπάσκετ, ας πούμε. Δεν είναι...